Υπάρχει μια καταγγελία για ομαδική σεξουαλική επίθεση σε 13χρονη και ακούγεται ότι υπάρχει ένα σχετικό βίντεο. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Πρόκειται για μια καταγγελία την οποία έκανε η 13χρονη μαθήτρια, σύμφωνα με την οποία δέχτηκε ομαδική σεξουαλική παρενόχληση από συμμαθητές της μέσα στο σχολείο. Σεξουαλική επίθεση, πιο σωστά. Σεξουαλική επίθεση και παρενόχληση από συμμαθητές της. Ναι. Έχει γίνει λοιπόν η σχετική καταγγελία. Έχει γίνει και στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Λάρισας. Έχουν ήδη ξεκινήσει να γίνονται έρευνες και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, υπάρχει ή ολόκληρο το συμβάν ή μέρος του σε βίντεο. Ναι. Ακόμα δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Φυσικά, όπως είναι λογικό, έχει ξεσηκωθεί όλο το σχολείο και προσπαθούν να λύσουν το κουβάρι αυτής της περίεργης υπόθεσης. Κύριε Βασιλοπούλου, τι γίνεται εδώ πέρα σε αυτές τις περιπτώσεις? Έχουμε καταρχήν ανηλικότητα και στους δράστες και στο θύμα. Ναι. Οι δράστες, το νομοθετικό πλαίσιο τους αντιμετωπίζει με επιείκεια και υπάρχει το τεκμήριο της μη αξιόπινης συμπεριφοράς, δηλαδή υπάρχει, είναι ποινικά ανεύθυνη. Από 13, από 8 έως 13 υπάρχει αμάχητο τεκμήριο ποινικής ανευθυνότητας, να το πούμε έτσι απλά να το καταλάβουν οι τηλεθεατές, και από 13 μέχρι 15 είναι μαχητό το τεκμήριο το ότι είναι ποινικά ανεύθυνη. Συνήθως στην ηλικία των 13 έως των 15 τους επιβάλλονται μόνο σοφρονιστικά μέτρα, ακόμα και για κακουργήματα. Και από εκεί και πέρα θα καταδείξει η ανάκριση τι ακριβώς έγινε, πώς έγινε. Πάντως είναι άτομα τα οποία είναι ποινικά ανεύθυνα λόγω της ανηλικότητάς τους και της ηλικίας τους. Εκεί δεν γίνεται. Εδώ έχουμε μια επίθεση σε ένα 13χρονο παιδί. Υπάρχει νόμος που να υπερασπιστεί και να σώσει αυτό το 13χρονο παιδάκι? Εάν ο δράστης ήταν ενήλικος. Για τον ανήλικο μιλάμε. Για τον ανήλικο δράστη υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο που σας είπα. Μέχρι τα 15 οι ανήλικοι καλύπτονται από το τεκμήριο, μαχητό ή αμάχητο, αν έχουν κλείσει τα 13, αν είναι στην ηλικία 12 με 13 ή 13 με 15, ότι είναι ποινικά ανεύθυνοι. Τώρα, το αν μπορεί κάποιος να αποδώσει ευθύνες, ακριβώς, το αν μπορεί να αποδοθούν ευθύνες για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Διότι και αυτό είναι στο πλαίσιο της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, δεν φροντίζεις το παιδί σου, δεν είναι μόνο η έκθεση. Είναι και ότι το όταν εμείς στο σχολείο. Ακριβώς, ενδεχομένως θα το δείξει η ανάκριση ίσως και στο διευθυντή του σχολείου, στους καθηγητές. Νομίζω ότι πλέον ότι υπάρχει για το κάθε τμήμα και για την κάθε τάξη ο εκπαιδευτικός, ο οποίος είναι υπεύθυνος για συγκεκριμένη ομάδα παιδιών, ο οποίος σαφώς υπάρχουν ευθύνες και αν μη τι άλλο, θα πρέπει να υπάρχουν και πειθαρχικές κυρώσεις πέραν τις ποινικές. Αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχουν. Δηλαδή, θα δείξει η ανάκριση εάν υπήρξε παραμέληση εποπτείας. Σαφώς και καθηγητές. Εδώ αυτό το οποίο μας λέτε όμως, εδώ αυτό το οποίο μας λέτε και είναι συγκλονιστικό, είναι ότι ενώ έχουμε επίθεση τέτοια σεξουαλική στο 13χρονο κορίτσι. Από συνομήλικους. Από συνομήλικους. Από συνομήλικους. Παλιά υπήρχαν τα αναμορφωτήρια. Ναι, πλέον υπάρχουν. Γίνονται αναμορφωτικά μέτρα. Δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα και ξέρετε, τα μέτρα έχουν σημασία από 13 μέχρι 15. Κάτω από τα 13 δεν υπάρχουν καν αναμορφωτικά μέτρα και τα μέτρα είναι ανάλογα κάθε φορά με τη φύση του αδικήματος. Δηλαδή. Τα εξηγείτε γιατί εμείς δεν τα ξέρουμε, ας πούμε. Λοιπόν, εάν το αδίκημα, το προβλεπόμενο, έχει ποινή από 6, όχι, αν είναι κακούργημα, η ανώτατη ποινή σε αναμορφωτικό είναι από 6 μήνες έως 5 έτη. Το ανώτερο, ναι. Δηλαδή να παραμείνει κάποιος σε αναμορφωτικά μέτρα. Εάν το αδίκημα έχει προβλεπόμενη ποινή την ισόβια κάθριξη, παραδείγματος χάρη μιλάμε για μία ανθρωποκτονία, τα αναμορφωτικά μέτρα δεν μπορούν να κρατήσουν περισσότερο από 10 έτη. Εξαρτάται λοιπόν, ναι. Όταν λέμε αναμορφωτικό μέτρο, είναι ότι είσαι περιορισμένος. Δεν είναι φυλακή, λέγονται αναμορφωτικά μέτρα. Η ποινή όμως. Παλιά πήγαν αναμορφωτήρια, θυμόμαστε. Τώρα υπάρχουν κάποια κέντρα, δεν είναι ακριβώς φυλακές, ναι. Τα οποία είναι έγκλειστα τα παιδιά. Ναι. Και το χρονικό περιθώριο που είναι έγκλειστα εξαρτάται, ξαναλέω, από την πράξη την οποία διέπραξαν και ποια θα ήταν η προβλεπόμενη ποινή αν τα παιδιά αυτά ήταν ενήλικα. Ρωτάνε κάποιοι τηλεθεατές και πολύ εύλογα. Αν ένα παιδί 14 ετών έχει διαπράξει ένα έγκλημα, το οποίο είναι να μπει για 6 χρόνια. Λοιπόν, ξαναλέω το εξής. Για 6 χρόνια αναμορφωτικά μέτρα που είναι. Μάλιστα. Ναι. Έχει ενηλικιωθεί. Μεταφέρεται στις φυλακές. Όχι. Παραμένει εκεί. Διότι έχει ξεκινήσει. Έχει αυτό ξεκινήσει θέλω να ρωτήσω, ποινή ναι. Του. Όχι, έχει ξεκινήσει ως ανήλικο και παραμένει εκεί. Απλώς σας λέω και διαβάζω τώρα εδώ ότι
για την ηλικία των 13 έως 15 ετών, αν διαπράξει την πράξη από 13 έως 15 που το τεκμήριο είναι μαχητό και έχουμε τα αναμορφωτικά μέτρα, αν η προβλεπόμενη ποινή είναι ισόβια, έχουμε η πρόσκαιρη κράτηση, η ανώτατη ποινή που θα εκτίσει το ανήλικο, ναι, εφόσον είναι στην ηλικία αυτή που σας είπα, θα είναι από 2 έτη έως 10 έτη, όταν η προβλεπόμενη ποινή είναι ισόβια. Αν όμως πρόκειται για κακούργημα που δεν έχει προβλεπόμενη ποινή ισόβια, η ανώτατη ποινή είναι από 6 μήνες έως 5 έτη, ανάλογα με το τι έχει διαπράξει. Έτσι, και αυτό φυσικά το κρίνει και συμβούλιο, διότι όταν εκτείει την ποινή του σε ένα αναμορφωτικό κέντρο, υπάρχει το συμβούλιο το οποίο κρίνει και γενικότερα τη διαγωγή του και πώς συμπεριφέρεται και αν έχει ροπή το να κάνει και άλλες πράξεις, γιατί θεωρητικά τα αναμορφωτήρια, τα αναμορφωτικά κέντρα έχουν σκοπό το σοφρονισμό και την αναμόρφωση του ανηλίκου και την σωστή επανένταξή του στην κοινωνία. Δεν έχουν σκοπό να τον τιμωρήσουν λόγω ακριβώς της ανηλικότητάς του. Και γι' αυτό και ο νόμος βλέπετε ότι διακρίνει. Δηλαδή, αλλιώς αντιμετωπίζει το ανήλικο που είναι 13 και αλλιώς αντιμετωπίζει το ανήλικο που είναι από 13 έως 15. Μετά τα 15 έχει κανονική, αντιμετωπίζεται πάλι διαφορετικά. Μένουμε εδώ πέρα. Πάμε τώρα, γιατί έχουμε περίεργα.